τρόμο έχει σκορπίσει στο Νεπάλ ο δεύτερος φωνικός σεισμός. Στην πρωτεύουσα Κατμαντού, χιλιάδες κάτοικοι βρίσκουν καταφύγιο στους πρόχειρους καταβλισμούς που έχουν στηθεί στις πλατείες. Πολλοί έχουν μείνει άστεγοι. Άλλοι φοβούνται να επιστρέψουν στα ετοιμόρροπα σπίτια τους, γιατί ο εγκέλαδος μπορεί να χτυπήσει ξανά. Οι μετασεισμοί είναι συνεχείς και οι ελλείψεις σε τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά είναι τεράστιες. Μας έχει δοθεί βοήθεια, αλλά δεν επαρκεί, δηλώνει μια σεισμόπληκτη κάτοικος της πρωτεύουσας. Μας προσέφεραν λίγο φαγητό, μαγειρέψαμε, φάγαμε, αλλά δεν ήταν αρκετό. Χρειαζόμαστε επιπλέον βοήθεια. Σύμφωνα με το μέχρι στιγμής επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 80 άτομα σκοτώθηκαν και περισσότερα από 2.000 τραυματίστηκαν μετά το δεύτερο σεισμό μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται. Οι δρόμοι προς τις ανατολικές επαρχίες κοντά στο επίκεντρο έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, με αποτέλεσμα η πρόσβαση στα απομακρυσμένα χωριά να γίνεται μόνο από αέρος. Οι έρευνες για την ανέβρεση του αμερικανικού ελικοπτέρου που χάθηκε από τα ραντάρ παραμένουν άκαρπες.